έχουμε και την απόφαση των αγροτών από την άλλη για την συνέχιση των κινητοποιήσεών τους και την απόβασή τους με τα τρακτέρ την Τρίτη στην Αθήνα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα στο όλο το νησί, στο Ηράκλειο. Λοιπόν, για να δούμε αυτή η απόφαση, τι σηματοδοτεί η χθεσινή των εκπροσώπων των μπλόκων, κύριε Σταυριανουδάκη, γιατί τουλάχιστον μετά το ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη διεμήνησε και ο ίδιος, διαμηνύουν τα κυβερνητικά στελέχη και συνεχίζουν να διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο μετά τα όσα υπόθηκαν με τον Πρωθυπουργό για να δοθούν παραπάνω πράγματα για την ενίσχυσή σας. Ακούστε, δυστυχώς η κυβέρνηση έχει αποφασίσει τη σκληρή γραμμή απέναντι στο πρωτογενή τομέα. Και από την πρώτη στιγμή άρχισε με τρόπο να αντιμετωπίζει τις αγρότες με τρόπο που δεν ήταν καθόλου σοβαρός. Μας είπαν ότι είμαστε καθοδηγούμενοι, μας είπαν ότι διάφορα, ότι ήταν ο πάτος του βαρελιού, έπρεπε να αξίσει τον πάτο του βαρελιού. Αυτά δεν είναι σοβαρές κουβέντες για τον πρωτογενή τομέα. Βρίσκομαι μέσα σε αδιέξοδο. Δεν είναι μόνο ότι το λέμε εμείς από την Κρήτη που δεν είχαμε, δεν υπήρχαν, στα καμπέλια είχαν διαλύσει οι ελιές, είχαν το 1/10 τσιβεντέ μας που έπρεπε να έχουν. Η χτινοτροφία οδεύει με κόστος 1,40 το γάλα και δίνεται 1,30 και κάτω 1,25 το γάλα και προσπαθούμε να επιβιώσουμε με ψίχουλα. Όλο αυτός ο κύκλος η κυβέρνηση τη βολεύει και δεν το έχει δει στα σοβαρά. Όλη η Ελλάδα είναι στο δρόμο, είναι πάνω από 10.000 τρακτέρια είναι στις δρόμους και αποφασίστηκε χθες τελικώς να μεταβούμε την Τρίτη στην Αθήνα για συλλαλητήριο διαμαρτυρία. Εμείς ως Ενωτική Ομοσπονδία εδώ από τα Χανιά καλούμε τους συναδέλφους μας να έρθουν μαζί μας στην Αθήνα. Θα μεταβούμε όσοι περισσότεροι μπορούμε. Αγροτικά αυτοκίνητα είναι αδύνατον. Δηλαδή αγροτικά τρακτέρ είναι αδύνατο να βγάλουμε απάνω. Θα διαδηλώσουμε ειρηνικά όπως πρέπει να διαδηλώσουμε όπου πάει στην πλατεία Βάθης, όπου αποφασιστεί στο Σύνταγμα, όπου αποφασίσουμε να πάμε. Δεν έχουμε ανακοίνωση ακόμα. Καλά, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι γίνονται και κάποιες επαφές με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, διότι δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθούν και εκείνοι από τη δική τους την πλευρά. Δεν ξέρω πόσοι θα κατέβετε από εσάς, από στα μπλόκα και τι θα γίνει βέβαια, κύριε Σταυριανουδάκη. Ακούστε, όπως και να είναι, η ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μην κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Η ευθύνη είναι καθαρά, είναι πολιτικό το ζήτημα. Πέρασαμε την εποχή του διαλόγου. Τώρα είμαστε στην εποχή του ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Ο διάλογος ήταν το Δεκέμβρη όταν στέλναμε τα αιτήματα, τον Ιανουάριο όταν στέλναμε τα αιτήματα που εδέχονταν συζητήσεις. Άλλο το να συζητάς και άλλο να λύνεις τα προβλήματα. Δυστυχώς είχαν αποφασίσει από την αρχή να μην λύσουμε κανένα πρόβλημα. Αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός δεν αγγίζουν το σύνολο της Κρήτης. Το αγροτικό ρεύμα, ναι, χρειάζεται το αγροτικό ρεύμα, διότι και τα θερμοκήπια και η χτινοτροφία χρησιμοποιεί αγροτικό ρεύμα, αλλά είναι ένα ελάχιστο. Είναι ένα ελάχιστο. Θέλουμε στήριξη στα προϊόντα μας. Να ξέρει ο άλλος ότι θα βγάλει ό,τι φυτέψει, ό,τι βγάλει, δεν θα του έρθουν τα προϊόντα καπάκι να τον καταστρέψουν. Δεν μπορεί να παράγει κανείς τίποτα, διότι το παίζει κορώνα γράμματα. Το βλέπουμε. Εκεί που παράγονται τα προϊόντα που είναι ότι είναι προϊόντα ρίστης ποιότητος και τελικά το κέρδος μηδέν στο τέλος. Εκεί είναι όλη η συζήτηση. Στο τελικό αποδέχτη με μεγάλη καταστροφή σε αυτό που τα παράγει και αυτός που τα αγοράζει δυστυχώς
διαμαρτύρεται και αυτό και δίκαια, διότι είναι πανάκριβα. Κύριε Σταυριανουδάκη, το θέμα δεν είναι μόνο ελληνικό σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική του, την προέκταση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Για τον ίδιο λόγο βγαίνουν όλοι οι αγρότες της Ευρώπης στους δρόμους και παραμένουν στους δρόμους, νομίζω, έτσι. Όλοι οι αγρότες είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Ακούστε, η κοινή αγροτική πολιτική την έχουν ψηφίσει τα μεγάλα κόμματα. Και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα λένε ότι στηρίζουν τους αγρότες ορισμένοι. Ή θέλουν διάλογο. Αφού έχουν ψηφίσει να κατέβει ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας στο κάτω από 5%. Όταν τον ψηφίσανε την πρώτη κάπη είμαστε 24% οι αγρότες. Και όλο κατεβαίνουμε. Κατεβαίνουμε και τώρα πρέπει να κατέβουμε κάτω από 5% οι αγρότες. Δεν το ξέραν ότι τα ψηφίζανε. Ποιοι θα να βγουν, ποιοι αγρότες θα να διαλύσουν. Δηλαδή ποιοι αγρότες θα να φύγουν εκτός του επαγγέλματος. Κάποιοι από εμάς θα φύγουν σίγουρα. Δεν υπάρχει, είναι μέσα στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Υπάρχουν οικολογικά σχήματα. Τα οικολογικά σχήματα ούτε δεν ωφελούν, ειδικά το κτηνοτρόφο, καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση να ωφεληθεί ο κτηνοτρόφος. Άλλα οι άλλοι καλλιέργειες σε άλλες περιοχές μπορεί να ωφεληθούν. Δεν παίρνω όρκο, ας πούμε, ότι θα ωφεληθούν ό,τι έχω καταλάβει από τα οικολογικά σχήματα. Αλλά είναι ένα ταρτύπι το οποίο θέλει έξοδα, θέλει... Έχει ένα κόστος και μετά δεν θα σου φέρει, δεν θα φέρει κέρδος τίποτα. Οι επιδοτήσεις 250 εκατομμύρια. Δεν το ξέραν ότι θα να κοπούν, θα να λείπουν αυτά τα λεφτά από το μικρομεσαίο αγρότη και κτηνοτρόφο από την τσέπη του, από το εμπόριο, από παντού, από την κατανάλωση, από κάθε περιοχή, από όλη την Ελλάδα. Δεν το γνωρίζαν ότι θα να φύγουν 250 εκατομμύρια όταν ψηφίζανε την κοινή αγροτική πολιτική και το 2029. Θα έχουν αλλάξει ριζικά τα πάντα στην κοινή αγροτική πολιτική. Θα πρέπει να έχουμε κάνει εκατομμυρίων επενδύσεις για να μείνουμε στην καλλιέργεια και στα χωριά μας. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Και μας λένε αγάλη-γάλη συζήτηση και συζήτηση και συζήτηση. Γι' αυτό είναι... Έχουν βγει οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα γιατί έχουν αγανακτήσει. Γίνεται τώρα από τον Νοέμβρη και μετά γίνεται το κλείσιμο του λογαριασμού μας σε όλη την Ελλάδα οι αγρότες. Γι' αυτό βγαίνουν αυτή την εποχή. Και ξεκινάει καινούργια σεζόν. Από το Δεκέμβρη μέχρι το 1 του Μάρτη οι αγρότες κάνουν τον υπολογισμό των στις δουλειές των. Και σου λέει εγώ δουλεύω γιατί δουλεύω. Γι' αυτό είναι οι αγρότες. Ούτε κομματικό κριτήρια υπάρχουν, είναι τα δικαιώματα, αυτά τα οποία διεκδικούμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, όχι για να γίνουμε πλούσιοι. Κύριε Σταυριανουδάκη, αυτό το έτος 2004 που το θεωρούν πολλοί, δεν ξέρω, άλλοι το φέρνουν ως μάνα εξ ουρανού με την έννοια ότι μπορούν να διορθωθούν προβλήματα, να διορθωθούν όλα αυτά τα οποία πριν από λίγο είπατε, για την κοινή αγροτική πολιτική, έτος γέφυρα 2024, έτσι ώστε τα πράγματα να διορθωθούν κάπως. Δεν πιστεύετε ότι τελικά θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα? Θεωρείτε ότι είναι αποφασισμένο το να πέσετε κάτω από το 5% ως παραγωγική δύναμη? Και βέβαια για όλους τους υπόλοιπους εμάς αυτό σημαίνει κατ' επέκταση το ερώτημα: τι απογίνεσαι, εγκαταλείπει στη γη σου, όχι μόνο τι γίνεστε εσείς και τι θα απογίνουμε οι υπόλοιποι όταν δεν υπάρχει η παραγωγή? Προϊόντα στα ράφια θα υπάρχουν. Θα είναι ακριβά, θα είναι από όλο τον κόσμο, θα είναι το ελεύθερο εμπόριο. Ήδη έρχονται γαλακτοκομικά κρέμες από όλο τον κόσμο, γάλατα τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητος και διοχετεύονται στην αγορά με χίλιους τρόπους. Θα τρώνε ο κόσμος, θα βρίσκει να τρώει, αλλά δεν θα τρώει αυτό που θα πρέπει να τρώει, αυτό που έχουμε μάθει. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Εγώ δεν πρόκειται, δεν είναι η κυβέρνηση και η πολιτική που εφαρμόζεται. Και την ευθύνη την εφέρει τώρα η κυβέρνηση, γιατί είναι, σας είπα, καθαρά πολιτικό το θέμα. Δεν πρόκειται να λύσει κανένα θέμα.
ό,τι άλλο μπορεί να πει, διάλογο θα πει, κάθεσαι στο μαξί μου μέρα νύχτα απ' έξω να κουβεντιάζουμε, δεν με νοιάζει, αλλά εγώ θέματα δεν μπορώ να λύσω. Διότι τα έχουν υπογράψει και είναι δεσμευμένοι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, στο ξεκλείρισμα ολοκληρωτικά του πρωτογενή τομέα όπως τον ξέρουμε τώρα. Θα γίνουν μεγάλα οικολογικά και πάρκα, αγροτικά πάρκα, όπου είναι κάποιοι μεγάλοι, εδώ πέρα θα χρησιμοποιηθεί η γη για άλλα. Εμείς θα είμαστε φτηνά εργατικά χέρια τα παιδιά μας. Δυστυχώς αυτό έφερε η κοινή αγροτική πολιτική, αυτό φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, ακούω ανθρώπους όλες αυτές τις ημέρες, πολιτικούς από όλα τα κόμματα, που έχουν περάσει μέσα από θέσεις είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μέσα από το Υπουργείο, είτε Γεωργίας, είτε Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να πιπιλίζουν μία καραμέλα, κύριε Σταυριανουδάκη, που μπορεί να έχουν απόλυτο δίκιο σε αυτό που λένε, όμως μπορεί από την άλλη να θέλουν και να στρέψουν αλλού την προσοχή μου. Και κυρίως στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας να λένε το εξής. Έχουν χαθεί πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί πολιτικοί όπως επίσης και αγρότες δεν διαχειρίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια τα λεφτά τα οποία ερχόντουσαν στην Ελλάδα, και έτσι σήμερα είμαστε σε αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο γίνεται? Ναι, το πιστεύω, όχι με την έννοια ότι φέρνει ο αγρότης, δεν θα ρίξουν την αγρότη, την ευθύνη στον αγρότη. Εκεί είναι η διαφορά. Φταίνε καθαρά αυτοί. Η πολιτική που εφαρμόζεται. Φαντάζομαι δηλαδή πολύ περισσότερο. Μισό λεπτό. Για τους συνεταιρισμούς. Προφήσανε εκατομμύρια. Μισό λεπτό. Ακριβώς. Εκεί θα πρέπει να αναφέρονται πολύ περισσότερο. Στο ότι συνδικαλιστικά είσαι σε εταιρισμούς, εκεί δεν διαχειρίστηκε καλά το πράγμα. Και ποιος διαχειρίστηκε στους συνεταιρισμούς, ποιοι διορίζανε και ποιοι ανεβοκατεβάζανε τους ανθρώπους για να έχουν το πάνω χέρι ή στους συνεταιρισμούς και στις ενώσεις, και συνεχούν και ακόμη. Οι συνεταιρισμοί που υπάρχουν, οι ενώσεις που υπάρχουν ακόμη, τι είπανε μετά από τους αγρότες που μπήκανε στο Μαξίμου και είδαν τον κύριο Πρωθυπουργό? Τι είπανε? Ότι εμείς συμφωνούμε και είναι πάρα πολύ καλά τα αιτήματα που ό,τι έδωκε ο Πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ καλά. Εφράσανε τον αγρότη οι συνεταιρισμοί? Αυτοί είναι διορισμένοι. Και τι να πω, αυτοί είναι δικοί των ανθρώπων. Άλλο είναι οι ανθρώποι οι οποίοι αγωνίζονται και βλέπουν αυτό που πρέπει να συμβεί, που θα συμβεί το μετά. Και άλλο είναι να σου λέει ότι γίνηκανε λάθη αφού έχουν γίνει τα λάθη. Δεν τα θεωρούσαν τότε ότι αν διαλύσουν οι συνεταιρισμοί με τα εκατομμύρια που είχαν απορροφήσει και είχαν καταναλωθεί χωρίς λόγο, τα μπέλια είχαν επιδοτήσεις να ξυπατώνονται στα Χανιά. Σε όλο τον Ομοχανίο να ξυπατώνονται τα μπέλια. Και η Ένωση Κολυμπαρίου, θα σας πω, έκανε οινοπία με εκατομμύρια επένδυση. Ενώ είχαν βγει επιδότηση, ποιος το έπαιρνε αυτό τις αποφάσεις, οι αγρότες το παίρνανε? Μάλιστα. Εμένα μου λέγανε ξεπάτωσε τα μπέλη του πατέρα σου και θα σου δώσω, δεν θα έχει δικαίωμα να το ξαναβάλει τα μπέλη, θα σου δώσω ένα ποσό, ένα χιλιάρικο στο στρέμμα, δεν με πόσο δίνανε. Και λες εσύ ξεπάτωσε τα μπέλη, για όπως όπως, ποια δουλειά, θα βρούμε αλλού. Αυτά τα πράγματα ήταν. Ενημερώσανε. Αυτή φταίνει, η πολιτική φταίει. Εφαρμόζουμε μια πολιτική σκληρή και μετά μας ρίχνουμε και την ευθύνη ότι ξέρετε κάτι, εσείς φταίτε. Δεν φταίμε όμως εμείς οι αγρότες. Λοιπόν, αυτοί κύριε... φταίνε που κάνουν την πολιτική τώρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εσείς από τη δική σας την πλευρά καλείτε τον αγροτικό κόσμο, όποιοι το θέλουν, άσχετα με το αν ανήκουν στη δύναμη των μπλόκων ή όχι, κύριε Σταυριανουδάκη, έτσι? Και βέβαια, έχουν περάσει εκατοντάδες ανθρώποι κάθε μέρα από το μπλοκ, έχουν σωματεία, φορείς έχουν δηλώσει τη συμπαράστασή τους. Είναι ο Σύλλογος Οικοδόμων, χθες είχε όλη μέρα την επίβλεψη του μπλόκου στο μπλοκ στα μεγάλα κοράβια και ήταν εκατοντάδες οικοδόμοι συμπαράσταση οι αγρότες, μαζί είμαστε, έχουν περάσει, ο Σύλλογος Σήμερο είναι ο Σύλλογος Γυναικών Χανίων που
μαζί με τις γυναίκες των αγροτών και αγρότησες θα βλέπουν, θα είναι όλη μέρα στον μπλόκο. Αυτή είναι η κατάσταση, δηλαδή σε αυτή τη, η, εξελίσσεται η κατάσταση, την, η αλληλεγγύη απέναντι στους εργαζόμενους, και σήμερα θα σήξουμε να μαζεύουμε τα ονόματα που θα μεταβούμε στην Αθήνα. Γιατί, μαζί με όλους τους αγρότες. Μάλιστα. Τα 40 μπλοκ περίπου που είναι σε όλη την Ελλάδα. 40-45. 45 μπλοκ είναι σε όλη την Ελλάδα. Εκείνοι θα κατέβουν με τα τρακτέρ τους, εσείς θα πάτε αυτό. Δεν μπορώ να σας πω κάτι, το κάθε μπλοκ κάνει, εμείς θα πάμε όλοι μαζί. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Σταυριανοδάκη.